Ο Πρωθυπουργός πήγε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζήτησε την προκήρυξη εκλογών για τις 21 Μαΐου. Τώρα τυχαίνει η αναγγελία της επίσημης έναρξης της εκλογικής μάχης να γίνεται από την Ομβριακή, από την Ποιότητα εκ μέρους του ΚΚΕ. Αυτό έχει και τη συμβολική του σημασία. Σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε και εδώ στον νομό Ποιότητας πιο δυνατό το ΚΚΕ. Νομίζουμε ότι αξίζει να έχει βουλευτεί η Ποιότητα του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή. Είναι το κόμμα που όσο πιο δυνατό είναι μέσα στη Βουλή και μέσα στο λαό, τόσο δυνατός θα γίνεται ο ίδιος ο λαός για να παλεύουμε καλύτερα τα προβλήματα, τις θέσεις, τα ζητήματα που αφορούν την Ομβριακή, που αφορούν την επαρχία Δομοκού, που αφορούν τον νομό Ποιότητας, που αφορούν ολάκληρη τη χώρα. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα και έρχονται και νέα. Ακούσατε τι έγινε με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούτε τι λένε τα κυβερνητικά κόμματα εδώ στην Ελλάδα που μιλάνε ότι περιμένουν την επενδυτική βαθμίδα, χωρίς να λένε όμως στο λαό ότι αυτή η επενδυτική βαθμίδα σημαίνει νέα εργασιακά μέτρα, νέα κάτεργα για τους εργαζόμενους, μεγαλύτερη εκμετάλλευση, όχι αυξήσεις μισθών, όχι αυξήσεις συντάξεων, νέες αντιδραστικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό. Δεν προβλέπει μέτρα για τους αγρότες, προβλέπει νέα φορολογία με βάση τις καινούργιες αποφάσεις, προβλέπει πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και περιουσίας των λαϊκών οικογενειών που δεν έχουν να πληρώσουν γιατί τα κοράκια των τραπεζών έχουν πέσει πάνω για να ξεζουμίσουν το λαό. Και όλα αυτά γίνονται μέσα σε αυτό το φόντο, άρα ο ελληνικός λαός πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά το τι θα ρίξει στην κάλπη και κυρίως τι θα γίνει την άλλη μέρα. Ποια δύναμη θα έχει δηλαδή δίπλα του, στους αγώνες του, για να περνάει φιλολαϊκά μέτρα, για να μπορεί να έχει κατακτήσεις, για να μπορεί να ανατρέπει αντιδραστικούς νόμους. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή που βρίσκομαι εδώ στα Πάτρια Εδάφη, από εδώ που κατάγεται δηλαδή η μάνα μου, από τις Βελεσόντες ο πατέρας μου και όλοι οι συγγενείς, η οικογένειά μου, και θα ήθελα ξανά με αυτά τα λίγα λόγια να σας ευχηθώ να έχετε δύναμη, να έχετε υγεία και νέες επιτυχίες ο καθένας για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για το επάγγελμά του και για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Να είστε καλά.